Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ για το πρώτο μέρος που αφορά τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες. Θεωρούμε ότι πέρα από τα επιμέρους ζητήματα στις διαδικασίες διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων που εισάγεται με το συζητούμενο νομοσχέδιο, θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε στον καθορισμό αλλά και την πρακτική εφαρμογή της έννοιας της εγκληματικής δραστηριότητας όπως τυποποιείται στον ποινικό κώδικα αλλά και στον ευρωνασιακό δίκαιο. Είχαμε επισημάνει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αφορμή και τη συζήτηση για τους νέους ποινικούς κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε και εμπλούτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μέσα από αυτούς ενισχύεται η ποινική φαρέτρα του κράτους, του αστικού κράτους, σε βάρος ουσιαστικά του εχθρού λαού, με την αυστηροποίηση των διατάξεων που στρέφονται ενάντια στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως αυτές για παράδειγμα για τη διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, την παρακόλληση των συγκοινωνιών και άλλα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταστολή των δικαιολογημένων αντιδράσεων εργατικών και λαϊκών φορέων, όπως για παράδειγμα κατά των πληστηριασμών της λαϊκής περιουσίας από τις τράπεζες και τα ΦΑΝ, των αγροτικών κινητοποιήσεων και άλλων. Το ίδιο συμβαίνει με άλλους αντιδραστικούς νόμους, όπως αυτόν για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είχαμε καταγγείλει ιδιαίτερα την ενίσχυση του γνωστού τρομονόμου με τον εμπλουτισμό των διατάξεων του άρθρου 187α και επομένως του ποινικού κώδικα, με τη χρήση μιας έννοιας λάστιχο που τεντώνεται συνεχώς όπως είναι η τρομοκρατία, παίρνουν στο στόχαστρο όλο και περισσότερο οι οργανωμένοι αγώνες των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη χώρα μας, επιχειρείται να διωχθεί κάθε ριζοσπαστική φωνή και δράση που αμφισβητεί αυτό το κυρίαρχο εκμεταλλευτικό σύστημα. Στην κατεύθυνση αυτή διευρύνεται συνεχώς ο αριθμός των υπόπτων για άσκηση τρομοκρατικής δραστηριότητας, αυστηροποιούνται οι ποινές, επιβάλλονται όλο και πιο εξοντοτικές διοικητικές κυρώσεις, δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, συρρυκνώνονται συνεχώς τα ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματα των κατηγορημένων και υπόπτων. Από την άλλη, η πραγματική εγκληματική δραστηριότητα των επιχειρηματικών ομήλων, των διαφόρων μεγαλασχημόνων που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, των οικονομικά ισχυρών, των εγκληματιών του λευκού κολάρου, όπως λέγεται, είτε δεν διώκεται είτε αντιμετωπίζεται μέσα και από νέους θεσμούς όπως της ποινικής συνδιαλλαγής, με τρόπο που οι κατηγορούμενοι να πέφτουν στα μπαλακά ή και να αθωώνονται. Τα διάφορα κατά καιρούς οικονομικά σκάνδαλα που βγαίνουν στην επιφάνεια, στο πλαίσιο συνήθως του αδυσόπιτου ανταγωνισμού μονοπωλιακών ομήλων, όπου στο τέλος κουκουλώνονται, ξεχνιούνται μέχρι την εμφάνιση των επόμενων. Τα παραδείγματα άλλωστε είναι πολλά. Ζήμες, Νοβάρτης, ατέλειωτος ο κατάλογος. Αλλά και το επίκαιρο έγκλημα στα Τέμπη είναι χαρακτηριστικό. Ο προσανατολισμός των διοικητικών αρχών, όπως καθοδηγείται και πολιτικά από την κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο, είναι από την αρχή στην επίρρυψη όλων των ποινικών ευθυνών της πολύ νεκρής τραγωδίας στο Σταθμάρχη και άλλους εργαζόμενους των σιδηροδρόμων, ώστε να βγουν λάδι οι ηθήνοντες της Ιταλικής εταιρείας και του κρατικού μηχανισμού. Άλλωστε υπάρχει και η αντίστοιχη εμπειρία από ένα από άλλο πολύ νεκρό έγκλημα, τη φωτιά στο μάτι. Μέσα σε αυτό το βασικό πλαίσιο, η κεντρική ιδέα των συζητούμενων διατάξεων του νομοσχεδίου φαίνεται να είναι η προσπάθεια του αστικού κράτους να προβεί σε μια συγκέντρωση όλων των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ή κατάσχονται εν ώψη δίμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού φορέα διαχείρισης που με βάση το άρθρο 5 του νομοσχεδίου ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, δηλαδή μια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με αρκετά διευρυμένες αρμοδιότητες κατά το άρθρο 6 που φτάνουν μέχρι του σημείου να προβαίνει στην αξιοποίηση των δεσμευμένων συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευμένων περιουσιακών στοιχείων πριν από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που καθορίζει την τύχη τους, άρθρο 6 παράγραφο 2α, καθώς και να εκποιεί και να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία
για την κάλυψη αναγκών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ακόμα και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άρθρο 6, παράγραφος 2βα, ββ και βγ, και παράλληλα μέσω της ΕΤΑ στην εκποίηση της ακίνητης περιουσίας με ευνοϊκούς όρους σε ιδιώτες. Βασικό εργαλείο διαχείρισης είναι η σύσταση κεντρικού μητρώου δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, άρθρο 7 και 9, με το οποίο επιχειρείται η καλύτερη οργάνωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου, όπου αρμόδια αρχή διαχείρισης και καταχώρησης των στοιχείων στο Μητρό μπορεί να είναι και απλές ανακριτικές κρατικές υπηρεσίες, χωρίς καμία εγγύηση δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής για το πρόσφορο μιας τέτοιας διαδικασίας. Σε σχέση με τα ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης, άρθρο 10, 11, 12, τα επόμενα, μια γενική παρατήρηση είναι η μέρημνα του αστικού κράτους να διευκολυνθεί η άμεση αξιοποίηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών διαδικασιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των περιουσιακών στοιχείων. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε μεταξύ άλλων τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου, όπου ενώ με το άρθρο 3 εισάγεται γενική απαγόρευση εκποίησης κινητών περιουσιακών στοιχείων χωρίς αμετάκλητη απόφαση, στην αμέσως επόμενη, παράγραφος 4, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις η εκποίηση με απλή σύμφωνη γνώμη, χωρίς να προβλέπεται ειδική αιτιολόγηση της αρμόδιας εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής. Ή στα προβλεπόμενα, για παράδειγμα, στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου, που με την παράγραφο 3 επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου ή η παραχώρηση της χρήσης τους σε τρίτους με αντάλλαγμα, με απλή γνωμοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 23, που απαρτίζεται από κρατικούς υπαλλήλους και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, και αφού ληφθεί υπόψη η βούληση του κυρίου, χωρίς να προβλέπεται ωστόσο και η υποχρεωτική συνένεσή του. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια προβληματική διαδικασία, κατά τη γνώμη μας. Έχουμε σημαντικές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις. Ξέρετε, η κατάσταση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν άλλαξε ούτε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αυτές που είχε ενσωματώσει το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόκειται να αλλάξει με την παρούσα ρύθμιση με τη διαχείριση των δεσμευμένων που εισάγει η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτές οι περιπτώσεις εγκληματικής δραστηριότητας δεν αρνούν το βασικό, ότι τα μονοπόλια και το κράτος τους παράγουν και αναπαράγουν την νόμιμη και παράνομη κλεψιά, να το πω έτσι στην απλή λαϊκή, επειδή ακριβώς προστατεύει, αναπαράγει και βαθαίνει την πιο νόμιμη από όλες, που είναι η κλοπή του ιδρώτα των εργαζομένων από μια κούφτα κεφαλαιοκράτες. Αποτελεί παραδοχή η παρούσα ρύθμιση για τη διαιώνιση και γιγάντωση του ξεπλύματος του μαύρου κλίματος, διότι κυριαρχεί η ελεύθερη καπιταλιστική αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, που στο όνομά της πίνετε νερό όλοι σας. Αυτά αποτελούν όμως το θερμοκήπιο της συγκέντρωσης και του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ για το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, που αφορά την θέσπιση, την λήψη μέτρων εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού, αναφορικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε τοποθετηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δημόσια. Το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Ασφαλιστικό Προϊόν είναι η πανευρωπαϊκή ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι κίνδυνος θάνατος στην κυριολεξία για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα για τους νέους. Η κοινωνική ασφάλιση ήταν ένα πολύ μεγάλο και είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Δηλαδή, οι κατακτήσεις, οι συντάξεις και η υγεία, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση κτλ. Ισοπεδώνονται. Την κυριολεξία ισοπεδώνονται. Και εδώ, σε αυτή την ισοπαίδωση, έχουν βάλει το χέρι τους διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Και της Νέας Δημοκρατίας, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η περιγραφή του προγράμματος για το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν από την Κομισιόν από το 2018 κιόλας,
ήταν αποκαλυπτική για τις πραγματικές στοχεύσεις. Η ενίσχυση, αυτό ήταν ο στόχος και είναι η ενίσχυση του τρίτου πυλώνα του ιδιωτικού της ασφάλισης προς θέψη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των τραπεζών. Μάλιστα είχε πει τότε η Κομισιόν ότι το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν υποστηρίζει τον στόχο της Ένωσης Κεφαλαίων Αγορών, που είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να μπορεί να υπάρξει ροή από τους αποταμιευτές της Ευρώπης προς τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Δεύτερον, το κράτος και η εργοδοσία κάνουν με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ γενναίο βήμα για να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους προς το ασφαλιστικό σύστημα, κερδοσκοπώντας στις πλάτες των εργαζομένων. Τρίτον, η ενιοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών μέσα από ιδιωτικά πακέτα συνταξιοδότησης ευνοεί και την κινητικότητα στην εργασία, που είναι απαίτηση και ανάγκη του ευρωπαϊκού κεφαλαίου για να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή το ειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό που έχει ανάγκη για την κερδοφορία του. Επομένως, με ένα σπάρο πολλά τριγώνια για το κεφάλαιο, που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για αυτά τα προϊόντα που πλασάρει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία δηλαδή, με την εφαρμογή στην Ελλάδα της οδηγίας, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατρέπεται από συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό και αποτελεί την εκκίνηση μιας νέας κούρσας κερδών δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ασφαλιστικούς ομίλους, με την αξία των εισφορών των νέων ασφαλισμένων που θα βάλουν στο χέρι τα επόμενα χρόνια, που ξεπερνάει τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, οι εξαγγελίες της ίδιας της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, προβλέπουν αναβαθμισμένο ρόλο για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές και συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της γενίκευσης, της εμπορευματοποίησης, της υγείας και περικοπών κρατικών δαπανών. Είναι λοιπόν καθαρή ιδιωτική ασφάλιση αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός, συμπλήρωμα σε κρατικές συντάξεις πείνας για δουλειά θανάτου με ενεργό γύρανση, αν βέβαια μείνουν για να επενδύσουν με τσακισμένους μισθούς. Κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρξει συναγερμός και για αυτό το ζήτημα, όπως και για όλα τα άλλα, για τους εργαζόμενους, είτε πρόκειται για παλιούς είτε για νέους. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτό το πραγματικό μέτωπο μαύρο, να το χαρακτήριζα, νεοφιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατών που κρύβουν επιμελώς και πολύ επιτεδευμένα την ταύτισή τους. Και αυτό που χρειάζεται είναι ένας πραγματικός αγώνας, ταξικός αγώνας, επιτρέπετε τη φράση, και ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις επερχόμενες εκλογές, που είναι η μόνη εγγύηση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που επιχειρείται σε βάρος των εργαζομένων. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το νομοσχέδιο κινείται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταψηφίζει επί της αρχής. Ευχαριστώ.